Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Γιώργος Μασχαλίδης από το photocontest.gr και αυτή είναι η σειρά Phototalk. Σήμερα βρισκόμαστε ξανά στα γραφεία του Photocontest και έχω διπλή χαρά διότι έχω δύο άτομα απέναντί μου. Δύο πολύ δημιουργικά αδέρφια, είμαι σίγουρος ότι τα γνωρίζετε ήδη. Ωστόσο εγώ πρέπει να τους παρουσιάσω, οφείλω, σαν παρουσιαστής εξάλλου. Λοιπόν, Πάνος και Βαγγέλης, Βαγγέλης και Πάνος, Βλασόπουλοι. Λεγόμενοι. Με ένα σίγμα. Με ένα σίγμα. Λοιπόν, καλώς ορίσατε καταρχήν. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα κάνουμε αυτό το Phototalk. Το προσπαθούμε να το κανονίσουμε χρόνια, η αλήθεια είναι. Κανένα πρόβλημα σε αυτό. Είμαστε εδώ σήμερα να συζητήσουμε τα πάντα. Είπα νωρίτερα ότι είμαι σίγουρος ότι πολλοί από αυτούς που θα μας παρακολουθούν σας ξέρουν ήδη και αυτό διότι είστε πάρα πολύ ενεργοί. Πολλά χρόνια πριν ενεργεί και είστε, αν μιλήσουμε και για YouTube, το νούμερο ένα κανάλι φωτογραφικό στην Ελλάδα. Πάνω από 1000 βίντεο εκπαιδευτικού χαρακτήρα και όχι μόνο. Οπότε πάμε να μου πείτε πώς πρωτοξεκίνησε όλη αυτή η ιδέα, όλο αυτό που κάνετε. Έτσι. Ωραία, οπότε ξεκίνησα. Λοιπόν, το tisme.gr ξεκίνησε, όπως πολύ καλά γνωρίζουν και οι περισσότεροι, ως elislasop.com. Πολύ γνωρίζουν ότι έλεγα καλώς ήρθατε στο elislasop.com, το οποίο μετά έγινε tisme.gr, το elislasop προφανώς από το Βαγγέλης Βλασόπουλος. Ουσιαστικά ήταν μια πρόταση τότε στο ελληνικό ίντερνετ, γιατί δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο, για να μπορέσει κάποιος ελληνόφωνος, αλλά με μη αγγλόφωνες γνώσεις, ας το πούμε, να μπορέσει να εκπαιδευτεί σε προγράμματα τα οποία ήταν μεν λατινικού περιεχομένου, αλλά δεν μπορούσε να τα μάθει αλλιώς. Οπότε ξεκίνησε ως τέτοια ιδέα, προχώρησε και δυνάμωσε, μεγάλωσε, έγινε tisme.gr, πήρε πιο επίσημο χαρακτήρα δηλαδή, και σιγά σιγά βγήκε και από τα στενά όρια της οθόνης. Και πλέον έχουμε φτάσει να φωτογραφικά να έχουμε εξελιχθεί και εμείς περισσότερο, γιατί ξεκίνησε ως πρόγραμμα, μάλλον ένα site που παρουσιάζει προγράμματα. Και έφτασε λοιπόν σε ένα σημείο πλέον να έχει βγει και από την οθόνη και να κάνουμε και σεμινάρια έξω με αρκετό κόσμο και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ωραία, να πούμε για όσους δεν σας γνωρίσουν λίγο τι υπάρχει κάτω από την ομπρέλα του Teach Me, του Photo Bros κτλ. Ξεκινήσατε, όπως μου είπες, Βαγγέλη, με μαθήματα Photoshop, Lightroom και τέτοια μόνος σου. Ναι, βέβαια. Στην πορεία, από ό,τι καταλαβαίνω, μπαίνει και ο Πάνος ακριβώς. Στην όλη ιδέα. Ακριβώς. Και ωστόσο, πέρα από τα online μαθήματα και τα YouTube tutorials κτλ., κάνετε και σεμινάρια και tête-à-tête, σε κανονικές συνθήκες, αλλά και ιδιαίτερα μαθήματα online, έτσι δεν είναι? Κάποια στιγμή το θέμα, το πώς μπήκα εγώ στην ομάδα, έρχεται μια μέρα ο Βαγγέλης και μου λέει: ξεκινάς βίντεο YouTube φωτογραφικά. Του λέω: αποκλείεται. Αποκλείεται. Όχι, μου λέει: θα ξεκινήσουμε να το κάνουμε μαζί. Ξεκινήσαμε το πρώτο βίντεο και οι αντιδράσεις του κόσμου ήταν απίστευτες. Του τύπου: συνεχίστε έτσι, ξανακάντε το, και το περιμέναμε πώς και πώς. Εντυπωσιαστήκαμε, συνεχίσαμε. Βέβαια, δεν θέλαμε να το κάνουμε τελείως τυπικό, δηλαδή τύπου καλησπέρα σας, είμαστε αυτοί, κάνουμε εκείνο κτλ. Θέλαμε να το πάμε, να βλέπει ένα βίντεο και να περνάει όμορφα, να χαμογελάει και στην ουσία να μαθαίνει έστω και πέντε πράγματα. Έτσι. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι μας βλέπανε και λέγανε ότι είμαστε κάτι που το θέλαμε να το δούμε, να το παρακολουθήσουμε για να ξεχαστούμε από τα βάσανα που έχουμε περάσει όλη την ημέρα. Από εκεί και πέρα θέλαμε και εμείς να γίνουμε καλύτεροι, θέλαμε να έχουμε καλύτερη ποιότητα στην εικόνα μας και στον ήχο μας, οπότε σιγά σιγά μπήκαν και άλλα πράγματα και κάθε χρόνο θέλουμε και περισσότερα. Οπότε για να κλείσω εγώ το όλο κομμάτι, στον αφορά αυτό την ομπρέλα που ξεκινήσαμε, να πούμε ότι πλέον η ομπρέλα, ναι μεν ξεκίνησε tisme.gr, αλλά σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται Photo Bros ομπρέλα, η οποία περικλεί και φωτογραφικά μαθήματα και video tutorials γενικότερα. Και έχουν περάσει τώρα και στο κομμάτι του στυλ, του φωτογραφικού στυλ με τους σημάδες που σχεδιάζουμε. Και βγαίνουν και άλλα σχέδια σιγά σιγά, τα οποία θα πούμε στην πορεία. Αλλά γενικότερα πλέον το brand Photo Bros αρχίζει και παίρνει μεγαλύτερη διάσταση, γιατί μπορεί να καλύψει περισσότερα πράγματα. Το Teach Me το έχουμε φτιάξει, πάμε για τα επόμενα τώρα. Μπράβο. Εύχομαι κάθε επιτυχία σε όλα. Σε όλα τα μέτωπα. Ευχαριστούμε πολύ. Με τη φωτογραφία ποιος πρωτοασχολήθηκε? Εγώ ασχολήθηκα με σαν μεγαλύτερος πήρε το... Ναι. Γενικότερα έχουμε ασχοληθεί και πιο πριν με τη φωτογραφία, με τις γραφικές τέχνες, με τη λιθογραφία στην ουσία. Ήθελα να μάθω πολλά πράγματα με τη μίξη χρωμάτων,
Και σιγά σιγά εξελίχθηκε όλο αυτό και μπήκαμε και στη φωτογραφία. Ήθελα κάτι ιδιαίτερο γενικότερα στο κομμάτι της φωτογραφίας. Δεν ήθελα να ήμουν ένας τυπικός ακόμα φωτογράφος, ο οποίος τραβάει με ένα φλάσ επάνω στη μηχανή και αυτό είναι όλο. Γιατί στην ουσία οι πιο παλιές γενιές έχουν μάθει αυτό. 1 προς 125, 5,6, ένα φλάσ επάνω, boom, έτοιμη η εικόνα μας. Ούτε σκιές, ούτε highlights, ούτε τίποτα. Καμία ουσία. Και άμα τους πεις ότι βάλει λίγο σκιά στη φωτογραφία σου, πει δεν ξέρεις, είσαι άσχετος. Κλασικά πράγματα που τα ζήσαμε αυτά και μέσω YouTube. Ναι. Γιατί στην ουσία ήρθαμε σαν απειλή με τα βιντεάκια μας στην ουσία. Γιατί μας λέγανε οι επαγγελματίες και λέγανε θα πρέπει να ντρέπεστε που δείχνετε στον κόσμο πράγματα. Στην ουσία εμείς βοηθάγαμε κάποια παιδιά να εξελιχθούν παίρνοντας μια καμέρα απλή για να μπορούν να πατήσουν δύο κουμπιά. Γιατί όπως γνωρίζεις και εσύ και όλα τα παιδιά εδώ μέσα, το να πας σε μια σχολή θέλει αρκετά χρήματα. Ναι. Έτσι. Οπότε, όταν κάποιος δεν θέλει να μάθει τόσα πολλά και θέλει να μάθει να χειρίζεται μια μηχανή, καλό είναι να έχει 5 βίντεο στα ελληνικά. Που γιατί... δεν έχει 5, έχει 1005. Εντάξει, ναι. Πέρα από αυτό το κομμάτι, που στο εξωτερικό υπάρχουν εκατομμύρια, έτσι. Ναι. Απλά και στην Ελλάδα κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει και αυτό. Mm-hmm. Οπότε, μέσα από όλα αυτά τα βίντεο, έχετε εμπνεύσει και έχετε βοηθήσει κόσμο να ασχοληθεί και να εξελιχθεί στη φωτογραφία. Όλα αυτά που λέμε μπορούν να τα βρουν στο κανάλι σας, στο TeachMeGR, στο YouTube, που θα έχουμε και links κάτω στην περιγραφή, εννοείται αυτό. Ωστόσο, στο TeachMeGR, στο site, τι διαφορετικό μπορεί να βρει κάποιος? Στο teachme.gr μπορεί να βρει, πέρα από τα μαθήματα που έχουμε online, στο YouTube, υπάρχουν και αντίστοιχα βίντεο στο Vimeo, τα οποία δεν υπάρχουν στο YouTube αυτή τη στιγμή. Και φυσικά μπορεί να βρει την ανάλυση του μαθήματος, φωτογραφίες, ενδεχομένως μια περίληψη, ένα κείμενο, κάποια downloads. Και φυσικά να βρει και το άλλο κομμάτι του TeachMe, το οποίο πέρα από τα δωρεάν μαθήματα είναι τα ιδιαίτερα μαθήματα, τα οποία αποτελούν ολοκληρωμένους κύκλους εκμάθησης, στα ελληνικά πάντα, είτε βασικής είτε προχωρημένης εκμάθησης, για τον τομέα που κάποιος θέλει να ακολουθήσει ή θέλει να εξελιχθεί περισσότερο. Mm-hmm. Οπότε είναι μια ολοκληρωμένη και δωρεάν και επιπληρωμή, ας το πούμε, εκμάθηση πλέον. Το λέω σε πάρα πολλούς μαθητές μου αυτό. Πολλοί μου λένε, θέλω να μάθω το Photoshop, του λέω ξεκινάμε τα βασικά. Μου λέει, έλα, τα ξέρω τα βασικά. Του λέω, αυτό που ξέρεις είναι 5 tutorial που έχεις δει στο ίντερνετ, παπαγαλία. Ναι. Και άμα σου δείξω κάτι διαφορετικό, θα πνιγείς σε μια κουταλιά νερό. Ναι. Και αυτό είναι νόμος πλέον, γιατί μετά από 10 χρόνια που ασχολούμαι με το site και με τα ιδιαίτερα μαθήματα, είμαι βέβαιος ότι οι περισσότεροι λειτουργούν έτσι. Νομίζουν ότι ξέρουν κάτι επειδή έχουν μάθει κάτι, δηλαδή έχουν μάθει να πάνε στο φεγγάρι, ας πούμε, θεωρητικά, και δεν μπορούν να κάνουν ένα βήμα μόνοι τους. Ναι, θέλουν συνέχεια μια οθόνη δίπλα τους. Mm. Αυτό προσπαθώ να περάσω εγώ στον κόσμο. Mm. Να μάθουν τα βασικά, το αλφάβητο που λέω, και να προχωρήσουν σωστά. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Πείτε μου λιγάκι με την εκπομπή PhotoBros, πώς το έχετε λειτουργήσει όλο αυτό και από τόσο μεγάλη απόσταση καταφέρνετε και βγάζετε μια εκπομπή στον αέρα, που εμείς έχουμε την αντίστοιχη εκπομπή PhotoLive που είμαστε μέσα στο στούντιο και καμιά φορά έχουμε δυσκολίες σε πολύ πιο απλά πράγματα και εσείς έχετε καταφέρει από δύο διαφορετικά μέρη στον πλανήτη. Δεν μπορείς να φανταστείς και εμείς τι δυσκολίες είχαμε αντιμετωπίσει μέχρι να βρούμε ένα τρόπο στην ουσία να μπορέσουμε να λειτουργούμε σωστά. Αλλάζοντας συνδέσεις στο ίντερνετ, άλλες ταχύτητες, διαφορετικά καλώδια σύνδεσης, γιατί εμείς πρέπει να στείλω εγώ το σήμα μου στην Αυστρία και από την Αυστρία να βγούμε, γιατί ο συνοδητής είναι ο Βαγγέλης στην ουσία, ο Βαγγέλης αλλάζει τις οθόνες, και από την Αυστρία να βγούμε live στο διαδίκτυο. Στην αρχή είχαμε και εμείς τα προβλήματά μας, αλλά πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και είμαστε οργανωμένοι έτσι όπως πρέπει. Και αυτό που πρέπει να γίνει είναι να είμαι εγώ στην ώρα μου. Γιατί συνήθως εγώ. Σωστό και αυτό. Αλλά βγαίνει μόνος του. Βγαίνει μόνος του, μπράβο, το έχεις δει. Τον έχω δει, βέβαια. Λέει δύο-τρία πραγματάκια και μετά σε καλωσορίζει και εσένα. Άρα το έχετε βρει και αυτό. Έτσι, στην ουσία είμαι καλεσμένος τότε. Σχεδόν. Όχι, πραγματικά συγχαρητήρια αυτό που έχετε καταφέρει. Δηλαδή, μπορώ να φανταστώ το 1% των προβλημάτων που θα είχαν προκύψει μέχρι να καταφέρετε να βγάζετε αυτή την ποιότητα σε αυτό το ρυθμό, χωρίς να κολλάει, χωρίς να έχετε προβλήματα, να έχει ροή όλη η εκπομπή. Ναι. Κοίταξε να δεις. Ναι, είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά μέσα από την καθημερινότητα και τη ζωή, αναγκαστικά προσαρμόζεσαι κι εσύ. Θα μπορούσαμε να πούμε, εγώ πάω στο εξωτερικό. Ο Παναγιώτης είναι εδώ. Δουλεύουμε μόνοι μας ως μονάδες, αλλά ποτέ δεν δουλέψαμε έτσι. Πάντα δουλεύουμε με τα καλά ή τα κακά ως ομάδα. Τα κακά είναι στην ουσία, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι ότι δεν μπορούμε να είμαστε μαζί για να κάνουμε, ας πούμε, βίντεο στο YouTube, να είμαστε και δύο στο ίδιο βίντεο εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό αρπάξαμε την ευκαιρία όταν πήγαμε στη Αυστρία και κάναμε τις Canon κάποιες παρουσιάσεις.
μόνο αυτό μας λείπει πιο πολύ. Κατά τα άλλα είμαστε κάθε μέρα. Εμένα είμαστε... μου λείπει να το βρίζω και λίγο στα off the record, ας πούμε. Συνήθως εγώ τα ρήματα. Ναι. Αλλά προσαρμόζεσαι αναγκαστικά. Δηλαδή ψάχνεις να βρεις λύσεις για το κάτι παραπάνω, το κάτι καλύτερο, ασχέτως αν τα πράγματα φαινομενικά φαίνονται αδύνατα να γίνουν. Ναι. Και πρακτικά όπως φέρονται μπορούν να γίνουν. Αρκεί να το θες και να το ψάξεις λίγο. Ναι, σίγουρα. Πάμε να μιλήσουμε λιγάκι και για τα σεμινάρια που κάνετε, που έχετε κάνει μέχρι τώρα στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Πολλά σεμινάρια. Βεβαίως έχουμε ξεκινήσει τώρα και τα webinars, γιατί έχοντας την τεχνογνωσία των live εκπομπών, είπαμε να το κάνουμε ακόμη πιο δύσκολο, να το κάνουμε τρικάμερο, με κόσμο μέσα, με αλληλεπίδραση, πολλά πράγματα. Να εξηγήσουμε. Εκεί να δεις το τι γινότανε, γιατί έπρεπε να έχουμε συνδεδεμένο και το Lightroom, να βλέπουν την εικόνα τα παιδιά και να μπορούν να χειρίζονται και τα παιδιά την κάμερά τους μέσω της πλατφόρμας. Ναι. Οπότε και να γίνεται και εγγραφή του βίντεο. Ναι. Να εξηγήσουμε λίγο σε κάποιον που δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάμε, τι ακριβώς είναι αυτά τα webinars που κάνετε. Λοιπόν, τα webinars ουσιαστικά πρόκειται για σεμινάρια αντίστοιχου θέματος, για παράδειγμα φωτογραφίας, τα οποία γίνονται μέσω διαδικτύου. Κάποιος συνδέεται με τον δικό του υπολογιστή, το κινητό του τηλέφωνο, σε μια δική μας πλατφόρμα, η οποία είναι συνδεδεμένη αντίστοιχα με το δικό μας στούντιο και παίρνει ζωντανή πρόσβαση, δηλαδή το live feed που λέμε, όπως πληρώνεις μια υπηρεσία και έχεις πρόσβαση στο διαδίκτυο, και μπορεί να είναι μέσα, να παρακολουθήσει, να ρωτήσει, να παρέμβει και εν τέλει να κατεβάσει το webinar σε βίντεο στον υπολογιστή του. Ουσιαστικά είναι ένα σεμινάριο το οποίο βολεύει τους πάντες, γιατί όλοι είναι από το σπίτι τους, αραχτή. Παντόφλα. Παντόφλα, πιζάμα, Κυριακή, φέρνουν και τους φίλους σου, στο λέμε, πάρετε δύο συνδρομές, δύο εισιτήρια, πάρετε ένα και φέρετε το φίλο σας. Ναι, δεν έχουμε θέματα τέτοια. Και είναι πολύ βολικό για όλους. Και για εμάς βέβαια, γιατί είμαστε σε απόσταση. Γιατί στην ουσία πιστεύω ότι άμα πεις σε έναν άνθρωπο, πάρε πέντε άτομα και δείτε το όλοι μαζί. Ναι. Είναι σαν να κάνεις διαφήμιση στον εαυτό σου. Οπότε σε γνωρίζουν αυτόματα άλλοι πέντε που δεν θα σε βλέπαν ποτέ. Ναι. Οπότε κάποια στιγμή και ο άλλος θα σε ψάξει και ο άλλος θα σε ψάξει. Mm. Οπότε δεν φοβόμαστε. Και πιστεύω ότι κανένας δεν φοβάται, εφόσον ξέρει τη δουλειά του και ξέρει τι μπορεί να δώσει στον κόσμο, να προτείνει στα παιδιά που το βλέπουν, αγόρασε μια συνδρομή και δείτε το πέντε άτομα. Ναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το θέμα είναι να βλέπει ο κόσμος και να κατανοεί αυτό που του λέμε. Αυτό ήθελα να πω. Φαίνεται ότι πρώτα το κάνετε με αγάπη, ναι, και μετά για το όποιο κέρδος προκύψει μέσα από τις εκατοντάδες ώρες δουλειάς που ρίχνετε. Πιστεύω το καταλαβαίνετε κι εσείς, γιατί ξέρετε κι εσείς πώς είναι και το μοντάζ και πώς θα στηθεί όλο αυτό. Και οι κάμερες και τα τρικάμερα και τα μικρόφωνα και ο ήχος και όλα αυτά, πόσο χρόνο θέλει. Και είστε και τυχεροί κιόλας, είστε και ελεύθεροι κιόλας, έτσι. Εμείς την τρώμε για την παντόφλα στο σπίτι. Όχι, εσύ την τρώσαι. Εγώ την τρώω, συγγνώμη. Δεν ξέρω τίποτα. Γι' αυτό είμαι από εδώ ένα σημάδι, γι' αυτό θα κάθομαι λίγο έτσι. Γι' αυτό τον λόγο. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις χρόνο, να το αγαπάς αυτό που θες να κάνεις. Και πέντε ώρες έχεις. Τις πέντε ώρες, άμα θες να τις δώσεις εκεί με πολύ χαρά. Και ο κόσμος το δέχεται σωστά και το καταλαβαίνει ότι το κάνεις με αγάπη. Οπότε είναι σημαντικό για μας να σε βλέπουν στον δρόμο και σου λένε πάνω ο δικός μας άνθρωπος. Είναι σλόγγαν του Βαγγέλη αυτό εδώ μεταξύ, αλλά με έχουν βγει και εμένα έτσι. Εντάξει. Σίγουρα, σίγουρα. Όχι, είναι πολύ ωραίο συνέστημα. Και βασικά δουλεύουμε μέσα από αυτό, βγάζουμε χρήματα μέσα από αυτό, συντηρούμε το σπίτι μας κτλ. Αλλά δεν θέλουμε να γίνουμε πλούσιοι από αυτό. Γι' αυτό το λόγο οι τιμές είναι και στα webinars που λέμε τώρα, αλλά και στα ιδιαίτερα πολύ λογικές. Για να μπορέσει κάποιος και να παρακολουθήσει κάποιο webinar και να μορφωθεί και βεβαίως να μπορέσει να το κάνει χωρίς να κόψει, ξέρω εγώ, κάποια άλλη επένδυση για το σπίτι του ενδεχομένως ή για τη δουλειά του. Οπότε το κάνουμε με πολύ καλή τιμή, αλλά φυσικά η ποιότητα θέλουμε πάντα να ανεβαίνει και αυτό ευτυχώς συμβαίνει και ελπίζω να συμβαίνει για πολλά χρόνια ακόμα. Για πάντα. Ναι, πείτε μου λιγάκι, σαν δημιουργή, γιατί είσαι δημιουργή, παράγετε περιεχόμενο και όλα αυτά που κάνετε. Πώς νιώθετε την ανταπόκριση του κόσμου και ειδικά σε εκθέσεις και σε τέτοια πιο πολύ ο Παναγιώτης που είναι πιο πολύ Ελλάδα. Πώς νιώθετε όλη αυτή την αλληλεπίδραση με τον κόσμο και είτε μέσα από τα σχόλια γενικώς. Εγώ νιώθω πάρα πολύ ωραία, γιατί βλέπω ότι ο κόσμος το βλέπει και το σέβεται όλο αυτό που κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό για μας και νιώθω και ευθύνη παράλληλα, γιατί θέλω να δείχνω τα σωστά πράγματα στα παιδιά, γιατί παιδιά τα λέω όλα.
Δεν μπορώ να πω στον κύριο Κώστα, στον κύριο Πέτρο, λέω στα παιδιά γενικότερα. Γιατί από εμάς θα βρουν δουλειές. Όπως πολλά παιδιά από εμάς μας έχουν στείλει μηνύματα του τύπου: έχω πιάσει δουλειά εκεί γιατί εκπαιδεύτηκα από το teachme.gr. Έπιασα δουλειά σαν βοηθός φωτογράφου επειδή μου είχες δείξει εσύ πάνω. Γραφίστας επειδή μου δείξες εσύ Βαγγέλη. Και όλο αυτό μας κάνει ακόμα να αγχωνόμαστε περισσότερο εμείς, ναι, σαν δημιουργοί, όπως είπες πριν λίγο, για να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα και πιο σωστά ακόμα. Γιατί όλοι κάνουμε λάθη, λαθάκια να το πούμε έτσι, και θέλουμε να τα διορθώνουμε και να γινόμαστε ακόμη καλύτεροι. Και το θετικότερο που θέλω να παράμε στα παιδιά πάντα είναι ότι και εμείς μπορούμε να μάθουμε από τα παιδιά. Και το μαγικό στη φωτογραφία είναι ότι δεν υπάρχει ταβάνι. Ναι. Αυτό είναι το θετικότερο από όλα. Και το φοβερό, και το γαμάτο θα το πω εγώ έτσι. Τώρα θα πει στον μπιπ. Θα πει στον μπιπ. Κανένα μπιπ. Ότι δεν υπάρχει ταβάνι. Δηλαδή κάθε μέρα μαθαίνεις και κάτι καινούριο. Θέλω να μάθω σήμερα flash. Το flash δεν είναι όπως λέγαμε πριν, είναι όπως 125 βάρα μπαμ, TTL. Σε καμία περίπτωση. Το μισούμε το TTL. Μπορείς να μάθεις απίστευτα πράγματα και με φυσικό φως και με φλας και με διάφορες τεχνικές. Μπορείς να προσαρμόσεις διάφορα πράγματα. Αρκεί να έχεις το κεφάλι σου και το μυαλό σου να είναι ανοιχτό, να μπουν με όλα αυτά μέσα. Όσον αφορά την αλληλεπίδραση, που, γιατί ο Παναγιώτης έχει την τάση να ξεφεύγει λίγο. Ξεφεύγω. Ταξιδεύει στα ανοιχτά. Ναι, ναι, μου αρέσει. Να πω εγώ ότι επειδή καθημερινά λαμβάνω μηνύματα, έχουμε μαθητές, παιδιά. Μέχρι πάνω από 80 μερικές φορές. Αλήθεια. Βέβαια, να, οι οποίοι δεν έχουν κάτι να κάνουν με τη ζωή τους πλέον. Δηλαδή δεν είναι, μου λένε του καφενείου δεν είμαι εγώ, ξέρω εγώ. Θέλω να μάθω κάτι. Ξέρω, ναι, 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 ναι. Υπάρχει όμως θέληση ακόμα και σε αυτές τις ηλικίες να υπάρχει να μάθουν κάτι. Οπότε για μας το ηλικιακό ας πούμε group είναι από μικρά παιδιά, όπου αγοράζει ο μπαμπάς ας πούμε ένα πακέτο για δώρο ή κάτι τέτοιο, μέχρι και ανθρώπους οι οποίοι θα θεώρησε κάποιος ότι τα έχουν αφήσει πλέον όλα. Και υπάρχει όμως αυτή η θέληση, αυτή η δίψα και φυσικά πληρωνόμαστε βέβαια όπως είπαμε, αλλά τι καλύτερο για μένα τουλάχιστον από το να μου πει κάποιος ότι φίλε με βοήθησε να κάνω κάτι καλύτερο ή κάτι που δεν ήξερα ότι το αγαπώ, να το κάνω επάγγελμα. Ναι. Οπότε αυτό για μένα είναι η καλύτερη πληρωμή και η τροφή για να προχωρήσω ακόμα καλύτερα στην πορεία. Έτσι. Αυτό που με στεναχωρεί βέβαια εμένα πάνω στο κομμάτι της φωτογραφίας είναι ότι πολλά παιδιά που βγαίνουν από σχολές και συναντιόμαστε ή μου λένε πάνω θέλω να δουλέψω και του λέω έλα μαζί μου να κάνουμε 5 πραγματάκια να με βοηθήσεις και δεν έχουν γνώση με το αντικείμενο. Δυστυχώς. Δηλαδή, εγώ εκεί στεναχωριέμαι πιο πολύ. Ότι σπαταλάνε τον χρόνο τους, ας πούμε, 3 χρόνια, δεν ξέρω πώς είναι η σχολή, 3 χρόνια συν 1-4 νομίζω, δίνοντας πάρα πολλά λεφτά. Και βγαίνοντας, μου λένε ότι δεν έχω κάνει στούντιο ή δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Είναι σε τι διάθεση έχει ο καθένας, οποιοδήποτε ερέθισμα ή γνώση πάρει, το πώς θα την εξασκήσει, πόσο ανοιχτά θα έχει τα αυτιά του για να την ακούσει πραγματικά. Και αυτό ίσως είναι παγίδα στις σχολές. Κάποιοι πάνε και έχουν την οτροπία της τάξης του σχολείου. Το ότι κάθομαι, ακούω, αλλά δεν τα ακούνε πραγματικά. Εγώ αυτό το συμπέρασμα έχω βγάλει. Μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο το έχω παρατηρήσει κι εγώ. Εγώ με τις άποψεις, γιατί έχω περάσει από σχολές. Φωτογραφία ξυστά πέρασα, γιατί είμαστε αυτοδίδεκτα, να το πούμε γι' αυτό έτσι, σε όλα τα πράγματα που κάνουμε. Βεβαίως έχουμε εξελιχθεί με τα χρόνια και έχουμε πάρει κάποια πράγματα. Αλλά έχοντας περάσει από σχολές, μπορώ να πω ότι αν δεν το δουλέψεις μόνος σου, σε όποια σχολή και να πας, δεν θα μπορείς να προχωρήσεις. Γιατί άμα δεν το θέλεις, ό,τι χάρτη και να πάρεις, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Αυτό. Αυτό είναι κανόνα σε όλα τα πράγματα, νομίζω. Και παιδιά, για μένα, ακολουθήστε φωτογράφους. Άμα μας ακούν τα παιδιά ή μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν θα μας βλέπουν, να σου πούμε. Το έχουν κλείσει ήδη όλοι. Είμαστε τρεις μαζί και 2-5. Έτσι, μπράβο. Παρακολουθήστε φωτογράφους και σεμινάρια για μένα. Είναι σημαντικό. Μπορείς σε ένα σεμινάριο να επενδύσεις κάποια χρήματα και μπορεί να μην είναι 50, μπορεί να είναι 300 ευρώ, όπως έχουμε δώσει και εμείς 1.000 ευρώ σε σεμινάρια, και μπορεί να πάρεις το 1%. Αυτό το 1% μπορεί να σε βοηθήσει να αλλάξεις τελείως τη δουλειά σου. Ναι. Οπότε, παιδιά, παρακολουθούμε φωτογράφους και σεμινάρια. Και συμμετέχουμε σε διαγωνισμούς. Ο Βαγγέλης θα με σκοτώσει τώρα. Δεν είναι φαν των διαγωνισμών. Εγώ συμμετέχω, μου αρέσουν οι διαγωνισμοί. Πιστεύω ότι βλέπω και άλλες εικόνες, οπότε καταλαβαίνω και τι λάθη έχω κάνει. Και σύμφωνα με τους κριτές από κάτω γράφουν αν έχεις κάνει κάποια λάθη, τι πρέπει να διορθώσεις. Οπότε για μένα είναι ένα boost. Και εμάς με αυτό το σκεπτικό ξεκινήσαμε και εμείς στο photocon.gr να συγκρίνεις τη φωτογραφία σου με εκατοντάδες άλλων φωτογράφων πάνω στο ίδιο θέμα. Τι έκανε αυτός καλά, τι τεχνική ακολούθησε, πώς το φώτισε το αντικείμενο και, έτσι, έτσι, και το καθεξής. Το θέμα είναι όμως αυτός που θα πει ότι πώς το φώτισε να το πει με την καρδιά του, ρε παιδί μου, και να το πει σωστά. Ναι, καλά, δε. Γιατί μπορεί κάποιοι να πούνε ότι φώτισα με ένα φλάσ και να βλέπεις εσύ δύο φλάσ και να λες δε φιλέ. Όχι, αυτούς δεν τους θέλουμε. Έτσι, μπράβο.
Και ενώ λοιπόν κάνετε τόσα λίγα πράγματα, πάτε και βάζετε και ένα ακόμη. Και ξεκινάτε στο Photo Bros την παραγωγή, τη δημιουργία, να το πω καλύτερα, δεν ξέρω ποια είναι η σωστή λέξη, φωτογραφικών λουριών και ημάντες φωτογραφικούς. Mm-hmm. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα? Λοιπόν, εγώ ως άνθρωπος γενικότερα θέλω να βρίσκω πράγματα που να με προχωράνε και εμένα ως άνθρωπο, έτσι να με εξελίσσουν. Έτσι ξεκίνησε και το Teach Me, έτσι προχώρησε το Photo Bros, έτσι βγήκαν και οι ημάντες. Mm-hmm. Από πολλά ατυχήματα βγαίνουν ωραία πράγματα πολλές φορές. Είχα γνωρίσει ένα άτομο στο διαδίκτυο, ο οποίος έφτιαχνε ημάντες. Του λέω, φίλε, εμείς είμαστε του review. Στείλε μας τον ημάντα να το δουλέψουμε, mm-hmm. να κάνουμε ένα ωραίο βίντεο κτλ. Του ζήτησα λοιπόν ένα ημάντα, δύο για να είμαι ακριβής, γιατί πάντα τα παίρνουμε ζευγάρι. Έτσι. Στη ζωή, ζευγάρι. Φροντίζεται ένα στον άλλο. Μπράβο. Αγκαλίτσες. Και δυστυχώς, ευτυχώς θα έλεγα, μου λέει, όχι, και το κοινό σας είναι ερασιτεχνικό και δεν θα με βοηθήσετε. Ναι. Και εγώ ξέρεις, πεις μόνο ρε ώρες. Και λέω, εδώ είμαστε. Μια ευκαιρία καινούργια. Οπότε, κάτι το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει έναν άνθρωπο να πουλήσει ημάντες, να τον έχουμε συνεργάτη δηλαδή με λίγα λόγια, τελικά προέκυψε ένα δικό μας παρακλάδι. Mm-hmm. Πολύ επιτυχημένο, με πολύ μεράκι. Το νομίζω το πιο δημιουργικό μας παρακλάδι είναι αυτό, γιατί φτιάχνουμε πράγματα που δεν τα είχαμε σκεφτεί πριν από ένα χρόνο, δύο. Δεν λέγαμε με τίποτα. Εγώ να κάνω δέρματα, να βάφω δέρματα, να ράβω. Άστο ποτέ. Μόνο στρατό αρβιλοκόλληση για όσους τα θυμούνται αυτά. Ούτε μια κάλτσα δεν έχω ράψει. Ναι. Τελικά, όχι μόνο ράβουμε, κάνουμε και κομψοτέχνημα, ας πούμε. Και αυτό προέκυψε από ένα τύπου, μια διαφωνία, ας πούμε, συνεργάτη. Και έγινε συνεργάτη. Ένα παρακλάδι τύπου. Θα μπορούσε να είναι τύπου συνεργάτης ο φίλος. Ούτε καν συνεργάτης. Να είναι καλά, όπου και να είναι, θα έλεγα. Μας βοήθησε. Εντάξει. Και πλέον έχουμε φτάσει να έχουμε κάνει, να φτιάχνουμε ημάντες φωτογραφικούς με υπερυψηλής ποιότητας δέρματος. Καταλήξαμε να φτάσουμε και στην Τοσκάνη να ψάχνουμε το δέρμα κουβέρτα-κουβέρτα, να το σηκώνουμε, να βλέπουμε το δέρμα. Και πλέον έχουμε βρει την τέλεια συνταγή για να κάνουμε ημάντες οι οποίοι αναβαθμίζουν το στυλ και φυσικά το πιο σημαντικό για μας, προστατεύουν και τον φωτογράφο από τα αυγενικά θέματα του απλού ημάντα και βεβαίως τον αναβαθμίζουν στο στυλ. Έτσι, το οποίο είναι το πιο σημαντικό για μας και τη μηχανή φυσικά την προστατεύουν. Πού μπορεί να βρει ο κόσμος αυτούς τους ημάντες? Υπάρχει κάποια πλατφόρμα με... Φυσικά. Υπάρχει μέσα στο photobros.gr. Είμαστε και έχουμε και site πλέον. Και site. Αλλά και στο Facebook φυσικά, στο photobros.gr. Και πάλι μπορεί να βρει τους ημάντες. Ποιοι είναι διαθέσιμοι, γιατί συνεχώς κόβεται το stock. Δεν είναι πάρα πολύ. Να πούμε ότι είναι χειροποίητα όλα αυτά. Οπότε δεν μπορούν να βγουν μαζική παραγωγή. Και εκεί μπορεί να βρει διαθεσιμότητες και φυσικά να κάνει την ίδια παραγγελία. Ωραία. Οπότε για όλα αυτά που συζητήσαμε θα βρουν και τα links mm-hmm. κάτω στην περιγραφή. Βεβαίως. Πέρα από το όλο κομμάτι, προσπαθούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και φωτογραφικά, να έχουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα όλοι μας, έτσι. Για να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε, και γι' αυτό ήρθαμε και σήμερα και σε ευχαριστούμε για την πρόσκληση κιόλας. Τίποτα, είναι χαρά μου. Να γνωριστούμε. Εμείς έχουμε γνωριστεί βέβαια εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός, το πούμε και στα παιδιά αυτό. Εννοείται αυτό. Όλοι προσπαθούμε μαζί να κάνουμε πράγματα και από εκεί πέρα. Οι συνεργασίες είναι αποδεκτές από όλους. Έτσι πιστεύω. Αυτό το έχω πει και δημόσια, το λέω και μια φορά αφού είναι το θεματικό μας το βίντεο, ότι είστε από τα άτομα που έχετε τόσο θετική ενέργεια και είστε πιο ανοιχτοί. Θα πω από όλους τους υπόλοιπους το φωτογραφικό κομμάτι, δεν εννοώ φωτογράφους, ενώ από εμάς τους δημιουργούς. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι που καταλαβαίνεις κατευθείαν με τι προδιάθεση έρχεται ο άλλος και τι λιθαράκι, τι ολόκληρο βράχο έχει βάλει. Να. Στο φωτογραφικό χώρο. Το θέμα είναι ότι πολλά παιδιά στο δρόμο δεν μου μιλάνε επειδή με φοβούνται. Για ποιο λόγο? Όχι ότι μιλάω περίεργα. Είναι ότι και καλά, αυτό σιγά μου μιλήσει τώρα ο Βλασόπουλος. Παιδιά, δεν υπάρχει. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν είμαστε. Ναι, ντίβες. Ντίβες. Ο Σάκης Ρουβάς του Πειραιά, ας πούμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σε καμία περίπτωση. Βγαίνουμε, λέμε πράγματα. Παίρνουμε το θάρρος και βγαίνουμε, μάλλον, και λέμε πράγματα. Δείχνουμε στα παιδιά κάποια πράγματα. Από εκεί πέρα, όποιος θέλει να το αρπάξει και να το δουλέψει, καλώς. Σε όποιον δεν αρέσει, ας μην το βλέπει. Έτσι. Είναι απλά τα πράγματα. Εντάξει, Βαγγέλη. Πολύ φορέξ, πάρε. Πριν κλείσουμε, κάποιο στόχο για το νέο έτος, για τη συνέχεια, για το YouTube, για τα σεμινάρια, για το οτιδήποτε? Στόχος είναι σίγουρα περισσότερα βίντεο στο YouTube, webinars πάλι φέτος, με ιδιαίτερα πράγματα, και συνεργασίες καλές,
γιατί πρέπει να το βάλουμε και αυτό το κομμάτι, να γίνουμε όλοι πιο δυνατοί και μια γροθιά. Ίσως ανέβηκε το ελληνικό YouTube λίγο παραπάνω στο θέμα του κομμάτι το φωτογραφικό. Και από εκεί πέρα, ό,τι έρθει, καλοδεχούμενο είναι. Και είναι, υπάρχει πάντα με θετική σκέψη και καλοπροαίρετα πάντα. Βαγγέλη, εσύ, τι περιμένεις? Εγώ περιμένω υγεία, παγκόσμια ειρήνη. Και μετά συνεργασίες, θετική ενέργεια πάντα, σκέψη και πρόοδο σε όλους μας. Και φυσικά να βγαίνουν πράγματα όσον αφορά το ελληνικό ίντερνετ, όπως αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Και μέσω του δικού σας site βέβαια, το οποίο το παρακολουθώ και εγώ. Και είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσα να διανοηθώ μερικά χρόνια πριν ενδεχομένως, ότι θα μπορούσε να προκύψει κάτι για τα ελληνικά δεδομένα τόσο θετικό και ομαδικό. Γιατί είναι δύσκολο να γίνει αυτό. Αλλά μπορεί να αλλάξει. Ποιο ξέρει. Μακάρι. Κάνε τον αράζει. Ένα πεντάρικο. Πόσο σου δώσε. Ήταν φίλος. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα για την γνωριμία. Ευχαριστώ που ήρθατε. Ένα νεράκι μας έδωσε όλο και όλο. Καφέ. Βγάλε τώρα από εκεί κάτω από το τρίτης. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και όλους εσάς που παρακολουθήσατε. Τα links για τα site των παιδιών, για τα σεμινάρια, για τους σημάντες και για ό,τι άλλο αναφέρθηκε θα τα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Να πάτε να δείτε όλο το υλικό που παράγουν τα παιδιά σε όλα αυτά τα site και σε όλες τις εκπομπές και σε όλα τα βίντεο που είπαμε. Αξίζουν πραγματικά. Οπότε, αυτά από εμάς. Παρακολουθήσατε μία ακόμη συνέντευξη και ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς Phototalks. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά.